Ο Μπακαλόγατος είναι η ταινία που έκανε τον Κώστα Χατζηχρήστο, την πιο cult φιγούρα στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Με την ενσάρκωση του Ζήκου, ενός μπακαλόγατου, που υποφέρει από τον έρωτά του για τη Φιφίκα. Και το μεγάλο μπακάλι αφεντικό του, τον κύριο Παντελή, που θέλει να παντρευτεί τη Λίτσα, φίλη της Φιφίκας. Ο μαθητευόμενος πράκτορ Θούβου, αλλιώς Αθανάσιος Μπόμπας, είναι ένας από τους 7 τυχερούς μαθητές της περίφημης σχολής μυστικών πρακτόρων James Bond. Εκπαιδεύεται εντατικά στην πρακτορική τέχνη και παράλληλα προσπαθεί να εφαρμόσει αυτά που μαθαίνει. Προκαλώντας τη δικαιολογημένη οργή και τη θυμηδία του επικεφαλής των πρακτόρων και του διευθυντή της σχολής, οι οποίοι τον αποκαλούν δημόσιο κίνδυνο. Ο Θανάσης Βέγκος υποδίεται ένα φτωχό επαρχιώτη που εγκαθίσταται στην Αθήνα αναζητώντας δουλειά και επειδή έχει μεγάλη ανάγκη δέχεται όποια δουλειά του προσφέρουν. Από σερβιτόρος και φωτογράφος μέχρι βοηθός φαρμακοποιού και διαιτητής αγώνου πυγμαχίας. Δυστυχώς όμως για τον ίδιο δεν καταφέρει να στεριώσει πουθενά και βιώνοντας κωμικοτραγικές καταστάσεις, στο τέλος αναγκάζεται να επιστρέψει στο χωριό του. Τρεις φουκαράδες φίλοι, ο Ηλίας, ο Θωμάς και ο Βαγγέλης, αποφασίζουν να κλέψουν το αφεντικό του Βαγγέλη. Τη διάρρηξη αποφασίζεται να κάνει ο Θωμάς, ενώ ο Ηλίας διμένος στη φύλακα σφυλάει τις ύλες. Για κακή του τύχη όμως, στο διπλανό σπίτι γίνεται αντιληπτή απώλεια ενός δαχτυλιδιού και κατηγορείται η υπηρέτρια. Ο Ηλίας που περιπολεί ως ψευτός τη φύλακα καλείται να παρέμβει και καταλήγει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Συλλαμβάνεται όμως και ο Θωμάς και οδηγείται στο ίδιο τμήμα που βρίσκεται ο Ηλίας, ο οποίος προσπαθεί να ξεδιαλύνει την κατάσταση και στη συνέχεια επικρατεί ένα χάος. Ο ζηλιάρης Ορέσης Καλλιγαρίδης, ο Νίκος Σταυρίδης, κάνει τη ζωή της γυναίκας του Ρένας, της Μάρας Κοντού, μαρτύριο. Υποπτεύεται πως κάποιοι περίεργοι μοστοκαλίδες παραμονεύουν έξω από το σπίτι του για αυτήν. Κάποια στιγμή η πυρέτρια, ο ταξιτζής, ο ζηλιάρης σύζυγος, η Άννα και ο αρβωνιαστικός της βρίσκονται σε ένα καφενείο έξω από την Αθήνα. Τα μπερδέματα ξεκινούν όταν ο Ορέσης βρίσκει τα κίτρινα γάντια της γυναίκας του κάτω από ένα τραπέζι στο καφενεδάκι, όπου η Άννα είχε πάει ραντεβού με το μνηστήρα της Τάκη. 5 ταινίες που αξίζει να δείτε και θα σας προσφέρουν απεριόριστο γέλιο στο 100%.